ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και για το ενδιαφέρον σας για το τι μέλη γενέστε με το αύριο της ΛΑΡΚΟ και κατ' επέκταση των μέλων, των εργαζομένων, των οικογένειών τους και των περιοχών που ζούνε. Σήμερα, αγαπητοί, πιθανόν να γίνω λίγο στενάχωρος για τους αυστηρά κομματικούς όλων των κομμάτων. Γιατί ήρθε η ώρα να βάλουμε το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Εγώ, ο τελευταίος εργαζόμενος, έχω να υποβάλω μερικά ερωτήματα στις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Φταίνε οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ όταν τα παιδιά από το ΣΥΤΙ, Δούκας, Θανάσουλας και λοιποί συγγενείς οδήγησαν τη ΛΑΡΚΟ να γράψει στους ισολογισμούς της 500 εκατομμύρια διαφυγόντα κέρδη? Μπορεί κάποιος να μας πει πώς διέφυγαν και πού πήγαν αυτά τα ευρώ? Οι Φιλανδοί θεωρούνται από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοβαλτίου. Πού το βρήκαν? Ευγενική χορηγία των διοικήσεων της ΛΑΡΚΟ και των κυβερνήσεων της ΛΑΡΚΟ. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι για τα θεμέλια της γέφυρας του Ρίου κουβαλήσαμε τη σκουριά της Ιταλικής Καλλιουργίας, την καλοπληρώσαμε και η ΛΑΡΚΟ πλήρωνε για να την πετάει στον Εβοϊκό. Και λόγω τούτου οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν χρέωσαν τη ΛΑΡΚΟ με το αζημίωτο βεβαίως. Έρχεται λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βάλει πρόστιμα, αντί να παρέμβει για την παραγωγική ανάπτυξη αυτής της εταιρείας. Η σημερινή κυβέρνηση λέει ότι την κλείνει, γιατί δεν βγαίνει και πετάει τους εργαζόμενους στον δρόμο χωρίς καμία μέρημνα. Η αλητεία στο μεγαλείο τους. Όσοι το αποφάσισαν αυτό είναι αλήτες. Κύριοι της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και της μείζωνος αντιπολίτευσης, σκύψτε πάνω από το πρόβλημα και λύστε το πρόβλημα. Έρχεται η καταστροφή. Σοβαρευτείτε και δώστε λύση. Τελικά οι ευθύνες δικές σας και η ανεργία δικιά μας. Πάρτε την ευθύνη που σας αναλογεί και πάρτε πίσω τις απολύσεις των εργαζομένων. Υπάρχουν καλύτερες λύσεις για τη ΛΑΡΚΟ, τους εργαζόμενους και τη χώρα μας. Έχουμε δικαίωμα στην εργασία. Θέλουμε δουλειά. Δεν είμαστε επιδοματίες. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε με επιδόματα. Ήμασταν νοικοκυρέοι και πάνω μας κάνατε επιδοματίες. Ευχαριστώ πολύ.